Αγαπημένη μου φίλη, γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στα χειροτεχνάσματα. Είμαι η Ρεβέκα και σήμερα θέλω να σας δείξω πώς μπορείτε να κάνετε παλιά βιβλία να μοιάζουν με κορνίζες. Οι δικές μου κατασκευές είναι κατασκευές που μετρούν πολλά χρόνια πριν, πάνω από 15 χρόνια έχει που τα έχω κάνει. Δεν έχουν πάθει τίποτα, βλέπετε, ούτε έχουν ξεκολλήσει από το πλάι. Όποια ανομοιομορφία βλέπετε την έχω δημιουργήσει εγώ, όπως εδώ, γιατί ήθελα να είναι πιο κυματιστό το πάνω μέρος της κορνίζας μου. Το ένα θέμα το έκανα καλοκαιρινό και το άλλο το έκανα πιο ρομαντικό. Για το καλοκαιρινό στυλ χρησιμοποίησα αστερίες, κοχύλια, διχτάκια, τέτοια πράγματα. Και στο ρομαντικό στυλ χρησιμοποίησα παλιά κοσμήματά μου. Κοσμήματα που μου είχαν χαλάσει και δεν ήξερα τι να τα κάνω. Χρησιμοποίησα βέβαια και στένσιλ. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε θα χρειαστούμε ένα βιβλίο. Αυτά στα βάλω στην άκρη. Μάλλον βλέπετε πριν ξεκινήσουμε να σας πω ότι εδώ βλέπετε ότι έχω βάλει φωτογραφίες, έχω βάλει για φωτογραφίες ριζόχαρτα και χαρτιά που βρήκα και μου άρεσαν για να είναι έτσι πιο παλαιό το στυλ. Και αυτό το κάνω γιατί το έκανα γιατί τα πηγαίνω από μαθήματα σε μαθήματα τα βιβλία μου, οπότε δεν χρειάζεται να έχω δικές μου φωτογραφίες. Εσείς όμως μπορείτε να βάλετε δικές σας, των παιδιών σας, της οικογένειάς σας, ό,τι εσείς θέλετε. Ας ξεκινήσουμε όμως. Και για αρχή, όπως σας είπα, θα χρειαστούμε ένα βιβλίο. Έπεσε στα χέρια μου ένα βιβλίο. Ούτε θυμάμαι από πότε το έχω. Ήταν από μια συσκευή που είχα και το είχε δώρο. Δεν θυμάμαι, τέλος πάντων δεν είναι αυτό το θέμα μας. Το θέμα είναι ότι εγώ αυτό το βιβλίο δεν το χρησιμοποίησα ποτέ. Συνταγές βρίσκω από άλλα βιβλία και από το ίντερνετ πλέον και αποφάσισα να κάνω αυτό για να σας δείξω πως ξεκίνησα. Λοιπόν, πολλές φορές βλέπω στις σκληρήσεις βιβλίων, σε αυτά που κάνουν πολλοί, παίρνουν σελίδα σελίδα και κολλάνε και είναι μια κατασκευή ατελείωτη και στην ουσία πολλές φορές δημιουργεί τσαλακώματα στα φύλλα γιατί και η πολλή κόλλα δεν κάνει καλό. Εγώ όπως είδατε τα βιβλία μου τα έχω τόσα χρόνια και δεν έχουν πάθει τίποτα, ιδίως από τα πλωινά δεν έχουν ξεκολλήσει, δεν έχουν πάθει τίποτα. Παρόλο που τα μετακινώ συνέχεια και παρόλο που τα πιάνουν πάρα πολλά χέρια. Λοιπόν, θα σας δείξω τον τρόπο μου, ο οποίος είναι εύκολος και πολύ γρήγορος. Το μόνο που κάνω είναι να βρω τη μέση του βιβλίου, πάνω κάτω αυτό είναι εδώ, να δώσω λίγο μια ελαφριά κλίση έτσι όπως θέλω να κάτσει το βιβλίο μου. Μπορεί, αν θέλετε, να μην δείξει και να μην έχει και κλίση, να είναι πιο επίπεδο, πιο ίσιο. Αυτό το κάνετε όπως θέλετε εσείς, ανάλογα με το τι θέλετε να κάνετε. Λοιπόν, και αυτό που κάνω είναι απλά να βάλω ξυλόκολλα στα πλαϊνά του βιβλίου, όχι ενδιάμεσα, όχι ανάμεσα στα φύλλα, μόνο στις άκρες. Το μόνο, επειδή και αυτό είναι λίγο πιο σκληρό, κολλάω το εξώφυλλο με το φύλλο που βλέπετε, γιατί είναι πιο σκληρό το εξώφυλλο, γι' αυτό για κανέναν άλλο λόγο. Λοιπόν, εγώ θα την κάνω ίσια την κορνίζα μου, παρόλο που δεν έχει ακριβώς μέση αυτό το βιβλίο, οπότε το είχα ψάξει, τέλος πάντων, θα το κάνω ίσιο, οπότε θα βάλω κόλλα από εδώ και από εκεί. Βλέπετε ότι δεν είναι ακριβώς η μέση του, αλλά όπου και να το έχω γυρίσει, πάλι το ίδιο πρόβλημα μου δημιουργεί. Από τη μια είναι ίσιο, από την άλλη δημιουργεί κάποια κενά. Τέλος πάντων, εγώ θα το ξεκινήσω έτσι τώρα και βλέπουμε. Λοιπόν, μόλι και ξυλόκολλα λοιπόν
στις άκρες απλά. Απλά θέλουμε να είναι μπόλικη και να πιάσει όλα τα φύλλα. Ξέχασα να κάνω αυτό. Λοιπόν, βλέπετε ότι ήδη άρχισε να κάθεται, έτσι. Το μυστικό βέβαια εδώ είναι να πάτε να το στεγνώσετε με το πιστολάκι και να κρατάτε έτσι την κάθε επιφάνεια. Να το λοιπόν, κόλλησε γύρω γύρω. Για να το κάνετε, καλά είναι να το βάλετε πάνω σε μια λαδόκολλα για να μην κολλήσει κάτω στην επιφάνεια. Λοιπόν, πριν κάνουμε την άλλη μεριά, χωρίζουμε δύο σελίδες, αυτές, και κολλάμε και το υπόλοιπο. Εγώ θα το κάνω μετά, δεν θα χρονοτριβήσω με αυτό, απλά ήθελα να σας δείξω τη διαδικασία. Όταν θα τελειώσετε και αυτό, θα κολλήσετε αυτά τα φύλλα πάνω στην κάθε επιφάνεια. Αυτό γιατί το κάνουμε, γιατί θέλουμε η πρώτη σελίδα της κατασκευής μας να είναι πολύ σταθερή για να μπορεί να συγκρατήσει και τα επόμενα φύλλα. Δηλαδή, τελειώνοντας αυτό, τώρα που το σκέφτομαι, μπορεί να γίνει και στην αρχή αυτό, δηλαδή την πρώτη σελίδα και την τελευταία να την κάνετε έτσι και τα υπόλοιπα γύρω γύρω. Αλλά δεν ξέρω, εμένα με βόλεψε έτσι που σας το είπα. Και έτσι το κάνω, γι' αυτό εσείς όμως μπορείτε να βρείτε το δικό σας τρόπο. Λοιπόν, το κολλάω και αυτό εδώ, προσπαθώ να μην αφήσω κενά. Το ίδιο θα κάνω και από εδώ, στην πρώτη σελίδα και στην τελευταία εδώ, και μετά θα κολλήσω τα γύρω γύρω. Τελειώνω και αυτή τη διαδικασία, δεν θα κάτσω τώρα να χρονοτριβήσω με αυτό και επανέρχομαι. Να λοιπόν, που στέγνωσε και άλλη πλευρά, βλέπετε ότι πάνω σε λαδόκολλα το στέγνωσα και πατούσα καλά για να κολλήσουν καλά τα φύλλα μεταξύ τους. Πατώντας λοιπόν τις άκρες ή βάζοντας ένα αντικείμενο πάνω εδώ που θα τα κρατάει όλα κάτω, στέγνωσα με το πιστολάκι τις άκρες του βιβλίου. Σε αυτό το σημείο όμως εσείς θα πρέπει να αφήσετε το βιβλίο να στεγνώσει πολύ καλά, γιατί υπάρχουν και κόλλα ανάμεσα
η κόλλα κάτω από αυτό το φύλλο και από το εξώφυλλο, που θέλουμε να είναι τελείως στεγνή. Εγώ τώρα, για να τελειώνω με γρήγορα, για να σας το δείξω γρήγορα, δεν θα παραλείψω αυτή τη διαδικασία ή θα το αφήσω να γίνει μετά. Λοιπόν, αφού έχει κολλήσει, βλέπετε, γύρω γύρω είναι κολλημένο, παίρνετε τη φωτογραφία που θέλετε να βάλετε και σύμφωνα βέβαια με το μέγεθος του βιβλίου σας, και ζωγραφίζετε, φτιάχνετε το περίγραμμα λοιπόν, προσέχοντας γύρω γύρω τα κενά, οι αποστάσεις από τις άκρες του βιβλίου να είναι οι ίδιες. Πάνω κάτω είναι εδώ. Λοιπόν, πάνω κάτω λοιπόν είναι εδώ. Βέβαια αυτή η φωτογραφία είναι λίγο μεγάλη για εδώ, ίσως τη μικραίνω λιγάκι, θα δω. Και αυτό που έχετε να κάνετε πλέον, να πάρετε ένα χαρτοκόπτη και σιγά σιγά, αν θα το κάνω μικρότερο, θα το κάνω εδώ. Το ίδιο. Γιατί είναι μικρό το βιβλίο και η φωτογραφία αρκετά μεγάλη, οπότε δεν θα δείχνει ωραία. Λοιπόν, οπότε με το χαρτοκόπτη μου αρχίζω και κόβω σιγά σιγά. Εσείς πατήστε το όσο περισσότερο μπορείτε, δεν ξέρω πόσα φύλλα θα κοπούνε, αλλά όσο και να κοπούνε είναι όφυλλος. Επειδή έχουμε κολλημένη την πρώτη σελίδα, θα δείτε ότι αυτομάτως πάτε στη δεύτερη, μπορεί και στην τρίτη, δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτό θα το χρησιμοποιήσω σαν πατρόν μετά για εδώ. Λοιπόν, έτσι συνεχίζω και βγάζω συνέχεια φύλλα μέχρι να δημιουργήσω ένα αρκετά μεγάλο βάθος. Εντάξει, όχι πολύ μεγάλο, αλλά ένα βάθος που να φαίνεται ότι είναι κορνίζα. Εγώ θα συνεχίσω έτσι, θα στεγνώσει βέβαια και καλά το βιβλίο μου και θα σας δείξω το αποτέλεσμα αργότερα. Δείτε πόσο όμορφα κόλλησαν οι πλευρές του βιβλίου. Δεν ανοίγουν, δεν χωρίζουν, είναι όλα μια χαρά. Με την ίδια λογική όμως που κάναμε αυτά, θα κάνουμε και το εσωτερικό, αυτό που βλέπετε εδώ πέρα, για να μην ανοίγουν ούτε αυτά. Παίρνουμε λοιπόν όλα. Και βάζουμε στη μέσα πλευρά της κορνίζας μας, να το πω.
αν πάει και από εδώ και από εκεί λιγάκι δεν πειράζει, ίσα ίσα καλό θα κάνει. Και αφού τελειώσετε με αυτήν τη διαδικασία, θα στεγνώσετε βέβαια και μετά θα βάψετε όλη την επιφάνεια και μπρος και πίσω με άσπρο ακριλικό. Εγώ για να γλιτώσω λίγο χρόνο τώρα, θα σας δείξω λίγο πώς και θα πάω να το στεγνώσω και να το φτιάξω. Το σημαντικότερο που πρέπει να κάνετε είναι να βάψετε αυτή την επιφάνεια άσπρη, γιατί εδώ, ιδίως αν θα βάλετε ριζόχαρτο ή εκτυπωμένο χαρτί, θα πρέπει να είναι ανοιχτόχρωμη η επιφάνεια. Αν βάλετε κανονική φωτογραφία δεν μας πειράζει ιδιαίτερα. Λοιπόν, τελειώνω και το υπόλοιπο, πάω να στεγνώσω και τα ξαναλέμε. Το έβαψα, το στέγνωσα και δείτε το πώς είναι και εσωτερικά πλέον. Βέβαια εδώ να σας πω ότι αν η κορνίζα μας, αν το βιβλίο μας ήταν πιο χοντρό, τότε η κορνίζα μας θα ήταν ακόμα καλύτερη. Δείτε τη διαφορά σε αυτά τα βιβλία που έχει αρκετό βάθος, γιατί είναι πιο χοντρό το βιβλίο, έτσι. Αυτή τη στιγμή όμως αυτό το βιβλίο είχα και έτσι με αυτό πορεύτηκα. Λοιπόν, φτάνοντας εδώ, αρχίζουμε και διακοσμούμε. Μπορούμε να κολλήσουμε πάνω εδώ οτιδήποτε μας αρέσει. Αν θέλουμε μπορούμε να φτιάξουμε στοιχεία με πυλό και να τα κολλήσουμε. Θα γίνει πολύ ωραία. Αν θέλουμε μπορούμε να κοσμήσουμε, να κολλήσουμε παλιά μας κοσμήματα. Να δημιουργήσουμε μια όμορφη σύνθεση, δηλαδή με τα παλιά μας κοσμήματα. Με διακοσμητικές χαντρούλες, πετρούλες. Μπορούμε να τα βάλουμε όπως εμείς θέλουμε. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε δανδέλες και να τις βάλουμε σε διάφορα σημεία. Ή τρέσες, μπορούμε να κάνουμε και σελιδοδείκτη ή να ντύσουμε το γύρω-γύρω της κορνίζας με τρέσες ή ακόμα με αλυσίδες. Και χαντρούλες, μικρές ή μεγάλες, σε διάφορα μεγέθη, με κορδόνια. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε κοχύλια, πετρούλες, έχω πολλά, δείτε εδώ. Δημιουργήσουμε λοιπόν μια σύνθεση με τέτοιες θαλασσινά στοιχεία, σαν λιγκαράκια, τα οποία βέβαια θα τα έχουμε καθαρίσει πρώτα. Υπάρχουν πάρα πολλά που μπορείτε να κάνετε και να εκμεταλλευτείτε. Επίσης, πετρούλες διακοσμητικές που μπορείτε να τις βάλετε τη μία πάνω στην άλλη ή να τις ζωγραφίσετε σε διάφορα μεγέθη, σε διάφορα χρώματα. Φτιάχνετε δηλαδή ό,τι ακριβώς σας αρέσει εσάς, με ό,τι και να το διακοσμήσετε, είτε είναι
κοχύλια, είτε είναι πέτρες, είτε είναι κοσμήματα, είτε είναι φυλός, με ό,τι και να το κάνετε, να είστε σίγουροι ότι θα γίνει πολύ όμορφο και θα αξίζει τον κόπο. Λοιπόν, αυτά τα στοιχεία τα κολλάμε συνήθως με ξυλόκολλα ή με σιλικόνη. Βέβαια, αν είναι μεταλλικά, προτιμήστε την ξυλόκολλα, γιατί με τη σιλικόνη είναι λίγο επίφοβο, μπορεί να ξεκολλήσουν. Και αφού τα κολλήσουμε, βάφουμε όλη την επιφάνεια. Εδώ θα μου επιτρέψετε πριν συνεχίσω να σας πω ότι δεν θα το συνεχίσω αυτό, δεν θα το κάνω εγώ και άλλη μια κορνίζα, γιατί έχω ήδη αρκετές. Θα σας δείξω όμως τη συνέχεια με βάση αυτές τις δύο που σας έχω δείξει. Λοιπόν, βλέπετε ότι έχω κολλήσει τα στοιχεία. Εδώ το θέμα είναι θαλασσινό, εδώ είναι με παλιά κοσμήματα. Λοιπόν, έχω κολλήσει τα στοιχεία, έχω κολλήσει και τις φωτογραφίες. Αν θα το βάψετε την κορνίζα σας σε σκούρο χρώμα, βάψτε πρώτα τα πλαϊνά και μετά κολλήστε την φωτογραφία σας ή το ριζόχαρτό σας, για να μην τη λερώσετε. Λοιπόν, και αφού κολλήσουμε τα στοιχεία, βάφουμε την κορνίζα μας με όποιο χρώμα μας αρέσει. Είτε είναι σκούρο είτε είναι ανοιχτόχρωμο, θα είναι όμορφο, αρκεί να ταιριάζει στο χώρο μας. Έπειτα, δημιουργούμε stencil, αν θέλουμε ή αν δεν θέλουμε, μπορούμε απλά να περάσουμε με ένα χρυσό κάποια σημεία του βιβλίου μας ή και όλο το βιβλίο μας, όπως έχω κάνει εδώ. Εδώ έχω κάνει κάποια σημεία του βιβλίου και να του δώσουμε έτσι λίγο μια περισσότερη λάμψη. Και αφού τελειώσει και αυτό το στάδιο, φτιάχνουμε μετά, οριοθετούμε μάλλον τα ανοίγματα που έχουμε βάλει τις φωτογραφίες μας, για να δείχνει πιο έντονο. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε είτε με περίγραμμα, είτε με κορδέλες, κορδόνια, τρέσες, είτε με χαντρούλες, μικρές χαντρούλες, τα χρώματα που εσείς θέλετε, είτε με αλυσίδες, είτε με κορδόνια, όπως και να το κάνετε, θα είναι ωραίο. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, δεν νομίζω να σας δυσκολέψει ιδιαίτερη κατασκευή. Αυτά είχα να σας δείξω, αυτά είχα να σας πω. Θα χαρώ πάρα πολύ να δω και πάλι τα σχόλιά σας, τα like σας και τις κοινοποιήσεις σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο μέρα σε όλους σας. Γεια σας.